Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τη μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών, την 9η Μάη 1945. Μέρα που ο κόκκινος στρατός, τσακίζοντας το φασιστικό ναζιστικό τέρας μέσα στην καρδιά της Γερμανίας στο Βερολίνο, με την κόκκινη σοβιετική σημαία να κυματίζει στο Ράιστακ, ανάγκασε τους Ναζί να υπογράψουν σύμφωνο παράδοσης ανεφόρων. Τη μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών, η Υπεριαλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση την έχει ορίσει ως ημέρα της Ευρώπης για να ξεχάσουν οι λαοί και να μην μαθαίνουν οι νεότερες γενιές την αληθινή ιστορία. Να μην μαθαίνει και προβληματίζεται η νεολαία για το ποιος ανέδειξε, στήριξε και στηρίζει και σήμερα τον φασισμό-ναζισμό. Ότι είναι ο καπιταλισμός και τα μονοπόλια του που ανέδειξαν και ενίσχυσαν μέχρι τέλους τον Χίτλερ και το εγκληματικό καθεστώς του ναζισμού. Επιδιώκουν να ξεχάσουν οι λαοί και να μην μαθαίνουν οι νέοι ποιος τσάκισε το ναζιστικό τέρας με τεράστιες θυσίες. Ότι ήταν η Σοσιαλιστική Σοβιετική Ένωση και ο κόκκινος στρατός που με επικεφαλής το Κομμουνιστικό Κόμμα έδωσε εκατομμύρια νεκρούς με πρωτοπόρους τους Μπολτσεβίκους που νίκησαν τους Ναζί, έσωσαν την σοσιαλιστική πατρίδα τους και απάλλαξαν την Ευρώπη από το ναζιστικό δολοφονικό τέρας. Θέλουν να ξεχάσουμε και να μην μαθαίνουν οι νέοι για τη μεγάλη συμβολή στη νίκη κατά του ναζισμού των αντιστασιακών κινημάτων της Ευρώπης, όπου πρωτοστάτησαν τα κομμουνιστικά κόμματα σε όλες τις κατεχόμενες χώρες, αλλά και μέσα στην ίδια τη Γερμανία. Στη χώρα μας το ΚΚΕ ήταν ο οργανωτής, η ψυχή και αιμοδότης των αγώνων του λαού μας, ο οποίος εισπυρώθηκε στο ΕΑΜ Ελλάς, την ΕΠΟΝ, και αντιπάλεψε νικηφόρα τις φασιστικές ορδές, απελευθερώνοντας την πατρίδα μας με τεράστιες θυσίες όπως αυτή των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών εδώ στο θυσιαστήριο της Κεσαριανής. Το ΚΚΕ ανέδειξε και συνεχίζει να αναδεικνύει το ζήτημα της διεκδίκησης των πολεμικών επανορθώσεων από τη Γερμανία σε κοινή δράση με την Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Κοινή δράση που συνεχίζεται και σήμερα σε αντίθεση με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστικά κόμματα που, όπως φάνηκε και με την τελευταία συζήτηση στη Βουλή, δεν έχουν πραγματικά σκοπό τη διεκδίκηση των γερμανικών πολεμικών αποζημιώσεων. Αγαπητοί φίλοι, συναγωνίστριες και συναγωνιστές, οι επιδιώξεις της Υπεριαλιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων κρατών μελών της να μην τιμούν οι λαοί την αντιφασιστική νίκη δεν σταματούν εδώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, χρηματοδοτώντας με πακτολό χρημάτων τα αντικομμουνιστικά υπεριαλιστικά κέντρα, προσπαθεί να πλαστογραφήσει την αληθινή ιστορία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, αποσιωπώντας το πρωταγωνιστικό ρόλο της Σοβιετικής Ένωσης και του Κόκκινου Στρατού. Προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία κατά πώς τους βολεύει, αλλοιώνοντας τα πραγματικά γεγονότα με βάση τις σημερινές υπεριαλιστικές επιδιώξεις τους και την διαιώνιση του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος με τη χειραγώγηση των λαών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγάγει τον αντικομμουνισμό σε επίσημη ιδεολογία της. Εξισώνει τον εγκληματικό φασισμό με τον κομμουνισμό, με τη γνωστή θεωρία των ολοκληρωτισμών, αθωώνοντας τον φασισμό. Στηρίζει και ανέχεται τα αντιδραστικά, φασιστικά, ακροδεξιά καθεστώτα σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όπου απαγορεύουν τη δράση των κομμουνιστικών κομμάτων και τα κομμουνιστικά σύμβολα. Καταστρέφουν μνημεία της αντίστασης, όπως έγινε πρόσφατα στην Πολωνία με την καταστροφή του μνημείου του ήρωα κομμουνιστή Νίκου Μπελογιάννη, και ανακηρύσουν τους Ναζί, συνεργάτες των SS, των Waffen SS, σε ήρωες απελευθερωτές και τους δίνουν παράσημα. Να λοιπόν ποιοι και πώς ενισχύουν την ακροδεξιά και τα φασιστικά κόμματα που σηκώνουν κεφάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και στη χώρα μας με την εγκληματική Χρυσή Αυγή. Μόνο η πάλη των λαών με επικεφαλής τα κομμουνιστικά κόμματα μπορεί να τσακίσει τα εγκληματικά ναζιστικά μορφώματα, γιατί είναι η πάλη ανατροπής του καπιταλισμού.
Η αντιδραστική, ρατσιστική, ξενοφοβική, αντιμεταναστευτική πολιτική απέναντι στους μετανάστες και πρόσφυγες, θύματα των υπεριαλιστικών επεμβάσεων και των πολέμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΝΑΤΟ, που καταστρέφουν χώρες και λαούς για τα συμφέροντα των μονοπωλίων τους, ενισχύει την ακροδεξιά και το φασισμό. Σε αυτές τις βάρβαρες επικίνδυνες πολιτικές συμφωνούν, συναποφασίζουν και συμμετέχουν όλες οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα αστικά κόμματα και στη χώρα μας. Και τα αντιδεξιά, αντιφασιστικά μέτωπα που προβάλλονται από όλους αυτούς, όπως και τους τάχα αριστερούς προοδευτικούς και το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν να κάνουν παρά με την εξαπάτηση των εργαζομένων για να τους υφαρπάξουν την ψήφο τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να γίνει φιλολαϊκή, γιατί είναι διακρατική υπεριαλιστική ένωση, μόνο να ανατρέπεται. Μόνο το ΚΚΕ αγωνίζεται στην πραγματικότητα κατά της υπεριαλιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενάντια στη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική της κατά του καπιταλισμού, που θρέφει και φουντώνει το φασισμό και σήμερα παλεύοντας για την αποδέσμευση της χώρας μας με εργατική εξουσία. Το ΚΚΕ είναι το κόμμα της αντίστασης και σήμερα αγωνίζεται και παλεύει για τα λαϊκά συμφέροντα, για καλύτερες μέρες για το λαό μας, για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Γι' αυτό το συμφέρον των εργαζομένων είναι και στις επερχόμενες εκλογές να καταδικάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου, ψηφίζοντας και ενισχύοντας παντού το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές και τη λαϊκή συσπήρωση που στηρίζει το κόμμα στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας καλεί τους αγωνιστές της αντίστασης, τους μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού, τους φίλους και απογόνους, τους επαναπατρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες και τα παιδιά τους να ενισχύσουν μαζικά το ΚΚΕ, τιμώντας έτσι και τους αγώνες των γονιών και των παππούδων μας και γενικότερα του λαού μας. Αιώνια τιμή και δόξα στους ήρωες αντίστασης. Στους μαχητές και τις μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας που έπεσαν στη μάχη για μια Ελλάδα του λαού της. Σε όλους τους αγωνιστές που φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν, μα δεν υπέκυψαν. Συνεχίζουμε, δυναμώνουμε τη δράση μας για ενίσχυση του ΚΚΕ και της λαϊκής συσπήρωσης. Ζήτω η αντιφασιστική νίκη των λαών.